Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα θα κάνουμε μοσχαράκι κοκκινιστό με μελιτζάνες, αλλά θα το κάνουμε στη γάστα. Πρώτα έχω βάλει το κρεμμυδάκι μέσα, να το τσιγαρίσω με λίγο με το κρεατάκι, να το αφήσω κανένα 20 λεπτό να βράσει το μοσχαράκι και μετά όλα μαζί τα υπόλοιπα θα τα δείτε άλλωστε στη γάστρα μέσα. Έχω βέβαια τη βοηθό μου πάλι, την Νικολέτα μου. Ήρθε να δει τη γιαγιά, λέω ευκαιρία λοιπόν και εγώ να τη στρώσω. Βάζουμε το κρεατάκι μέσα. Θα το γυρίσουμε 2-3 φορές, να τσιγαριστεί λιγάκι. Θα το αφήσουμε λίγο να τσιγαριστεί. Θα ρίξουμε και λίγο νεράκι. Θα κλείσουμε τη κίτρα και θα περιμένουμε. Το κρέας μας έγινε. Το βάζουμε στη γάστρα. Μην το σουρώνεις πολύ γιατί θα ρίξουμε και ζουμάκι μετά. Εντάξει, βάλ' την κουτάλα εκεί μέσα. Βάλουμε τις μελιτζάνες στη γάστρα, τις έχουμε κόψει καρελάκι. Τις είχα λίγο στο νερό με λίγο αλάτι. Έχω ανάψει το φούρνο στους 250 βαθμούς. Στις αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα ρίξουμε την ντομάτα μας, φρέσκια ντομάτα. Θα βάλουμε το μαϊντανό. Όλο. Ωραιότατα. Βάλουμε και το σκορδάκι μας. Έχω βάλει 4 κελιδούλες. Τις έχω κόψει σε κομματάκια. Πολύ ωραία. Τόσο. Ω, είναι πολύ. Θα βάλουμε αλάτι. Θα βάλουμε πιπεράκι μαύρο. Θα βάλουμε το ζουμάκι που έβρασε το κρέας, γιατί έχει και το κρεμμυδάκι μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει μείνει το κρέας μέσα. Το ανακατώνουμε καλά καλά, να πάνε όλα τα υλικά παντού. Το φαγητό μας έγινε. Έχει γίνει ωραιότατο. Τώρα αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε like. Να ακούσω τα σχόλιά σας, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας που είναι δωρεάν και μια κοινοποίηση. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προτίμησή σας στο κανάλι μου.